Έτσι, δεν είναι τώρα ξαφνικά φανταστήκανε μια Θεσσαλονίκη, ένα πακέτο βοήθειας, μια ανθρωπιστική κρίση. Αυτό είναι διαχρονικές αρχές, οι οποίες μετουσιώθηκαν, αν θέλεις, σε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες υποτίθεται θα γίνονταν και μέτρα. Νομίζω απλά τώρα η διαφοροποίηση έχει να κάνει κυρίως ελεκτικό περιεχόμενο και το πώς αυτό θα περάσει καταρχήν από το εσωτερικό του κόμματος και κατά δεύτερον πώς θα ικανοποιήσει και τους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγεται στο εξωτερικό. Δηλαδή την περίφημη, όχι τροϊκά, τους θεσμούς τέλος πάντων. Πώς θα περάσει ο Λαφαζάνης, Κουριές και Ελληνικό? Δεν θα περάσει ο Λαφαζάνης, Κουριές και Ελληνικό. Πρέπει, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει θα να... Θα τις περάσει κάποιος άλλος? Όχι, πρέπει να, είναι ένα... Για να πάρουμε χρήματα πρέπει να τις περάσει κυβέρνηση. Όχι, πρώτα απ' όλα, περίμενε. Είναι μερικά πράγματα που δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Σήμερα στην κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, πάρουμε το παράδειγμα του Ελληνικού. Mm-hmm. Για να προχωρήσει αυτό το άθλιο πράγμα στο Ελληνικό, το οποίο ο Λάτσης το πήρε για ένα κομμάτι ψωμί, πρέπει το κράτος, με έξοδά του, να προχωρήσει τη βύθιση της παραλιακής. Λοιπόν, το κράτος στο ορατό μέλλον δεν έχει τις προτεραιότητες του, δεν έχει αυτά τα λεφτά, ούτε έχει τις προτεραιότητες του να τα βρει αυτά τα λεφτά. Επίσης, που λες το θέμα με τις κουριές, που δεν έχει να κάνει με ιδιωτικοποιήσει τα μνημόνια και τα ρέστα, πώς... είναι τελείως άσχετο πράγμα. Αυτό περίμενε, σημαίνει ότι Φερρυπίνης στο Ελληνικό θα ζητήσεις από την ανάδοχο εταιρεία Lambda Development να βυθίσει η ίδια την παραλιακή ή ότι δεν πρόκειται να γίνει καθόλου? Θα κάτσεις να ξανακοιτάξεις όλη τη συμφωνία, αν δεις υπάρχουν όχι, τρεις ταχύτητες. Απλά επειδή δεν μπορείς να βυθίσεις την παραλιακή. Πάμε λίγο σκουριές. Απλά επειδή δεν μπορείς να κάνεις την παραλιακή ή να τη βυθίσεις, θα ακυρώσεις όλο το έργο. Αν θέλετε να μην διακόπτετε, όπως είδατε, υπάρχουν τρεις ταχύτητες σε ό,τι αφορά το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτές που έχουν ήδη γίνει, άρα τις οποίες μπορείς απλώς να κάνεις παραμετρικές αλλαγές. Αυτές οι οποίες έχουν ξεκινήσει, τις οποίες υποχρεούσε να τις προχωρήσεις, αλλά θα βάλεις εσύ το περιεχόμενό σου και από τις προγραμματικές δηλώσεις έχει μπει ήδη το περιεχόμενο. Και αυτές οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει ούτε έχουν προχωρήσει, τις οποίες μπορεί εσύ να κάθεσαι και να τις κοιτάς, ιδίως αν στρέφονται κατά του δημοσίου συμφέροντος. Okay. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Θέμα σκουριές. Εκεί συντελείται ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα. Εάν αυτό δεν αρθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Αυτό το πράγμα ενδεχομένως να έχει ένα κόστος το οποίο η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο να μην μπορεί να το σηκώσει. Α, δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό το έργο έτσι όπως είναι, διότι σου επαναλαμβάνω, τώρα δεν είναι κυβέρνηση, οι προηγούμενες κυβερνήσεις που τα θέλανε αυτά τα έργα. Είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν υπέρ του ιδιωτικού συμφέροντος. Ναι, υπάρχουν όμως και συμβάσεις που τρέχουν. Και επειδή μιλάτε για το δημόσιο συμφέρον, υπάρχουν και ρήτρες αυτές οι συμβάσεις. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένα έργο δεν είναι καν στην πρώιμη φάση του, είναι είτε σε εξέλιξη, είτε έχουν βγει, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα σχέδια κτλ. Mm-hmm. Υπάρχουν ρήτρες υλοποίησης του έργου, όπου δεν ξέρω αν εκεί... Υποτιμάτε τη δυνατότητα μιας κυβέρνησης και ενός κράτους μέσα στην επικράτειά τους. Δεν υποτιμώ τίποτα. Απλά επισημαίνω, επειδή κάνουμε μια κουβέντα, ακούστε λίγο. Κάνουμε μια κουβέντα και απλά επισημαίνουμε δύο-τρία πράγματα. Δεν είναι ότι επειδή εγώ επισημαίνω ένα πράγμα, υποτιμώ εσάς ή την κυβέρνηση προς Θεού. Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις κατόρθωσαν, κάνοντας χρήση της ελαστικότητας του προγράμματος, ας πούμε, τα λεφτά τα οποία χρώσταγαν τα κανάλια να μην τα ζητήσουν ποτέ. Ένα παράδειγμα, ας πούμε. Είναι ανάλογα με το τι προτεραιότητες βάζεις. Αν οι προτεραιότητες σου είναι να τα πάρεις από τους φτωχούς, τότε είσαι μια κυβέρνηση, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ποτάμι, όλο αυτό το πράγμα. Αν η προτεραιότητά σου είναι να ανακουφίσεις τους φτωχούς και θα πληρώσουν γι' αυτό οι πλούσιοι, τότε είσαι μια κυβέρνηση αριστεράς. Είναι πάρα πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Είναι σύνθετα στο να τα κάνεις. Είναι απλά όμως το να τα συλλάβεις. Άμα συλλάβεις ποια είναι η γενική λογική, δηλαδή ότι αυτή η κυβέρνηση μεροληπτεί υπέρ των φτωχών και της μεσαίας τάξης. Εφόσον μεροληπτεί υπέρ των φτωχών και της μεσαίας τάξης, θα κινηθεί όπως μπορεί να κινηθεί, κάνοντας χρήση της νομοθεσίας, τι παραθυράκια υπάρχουν, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσεις τη δημόσια διοίκηση, τη σχέση σου με το εξωτερικό, τι μπορείς να ξανακουβεντιάσεις με εταίρους, με ξεεταίρους κτλ. Έχουμε τώρα δηλώσεις κοντονία από τη Βουλή της Ελληνικής Αστυνομίας και της ΔΕΑΒ σχετικά με το έκριθμο της κατάστασης. Αντιλαμβάνεστε ότι όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως όσα συνέβησαν στον αγώνα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρό, αλλά και όλα όσα έγιναν στη συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής,
διαμορφώνουν ένα ζωφερό κλίμα. Πιστεύω ότι ο καθένας που αγαπάει τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει για τον οπαδό μιας ομάδας να βλέπει κορυφαίους παράγοντες όχι απλά να διαπληκτίζονται, αλλά να βιοπραγεί ο ένας εις βάρος του άλλου. Υπό αυτή την έννοια και κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατον να διεξαχθούν αγώνες την Κυριακή. Ήδη στη συνάντηση που είχα με τις διοργανώτριες αρχές τους τόνισα ότι είναι ανάγκη επιτέλους να εφαρμοστεί ο νόμος και όσα προβλέπονται τόσο για τις λέσχες των φιλάθλων όσο και για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Η κυβέρνηση την άλλη Τετάρτη με εντολή του Πρωθυπουργού προς εμένα θα αναλάβει την πρωτοβουλία να ξανασυναντηθεί με τους εκπροσώπους των διοργανωτριών αρχών. Να δούμε τι έχουν πραγματοποιήσει από όσα έχουν υποσχεθεί. Και σε περίπτωση που διαμορφώνεται η ίδια κατάσταση και υπάρχουν εισηγήσεις πάλι από την ελληνική αστυνομία και τη ΔΕΑΒ, εκ νέου δεν θα γίνουν αγώνες και την μεθεπόμενη Κυριακή. Ελπίζω και εύχομαι όσα συζητήσαμε σήμερα το πρωί με τους εκπροσώπους των διοργανωτριών αρχών να υλοποιηθούν και να ξέρουν οι πάντες, ιδίως οι φίλαθλοι που αγαπούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, ότι η κυβέρνηση όσα έχει πει θα τα πραγματοποιήσει, που σημαίνει ότι θα πάρουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα όλα εκείνα τα νομοθετικά μέτρα που αυτή την ώρα δεν υφίστανται για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η βία. Θέλω να πω απευθυνόμενος σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες ότι αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο παρέμβασης της κυβέρνησης σε τόσο σοβαρά ζητήματα είναι απολύτως αθρό, θα έλεγε κανένας σχεδόν ανύπαρκτο. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα ενισχύσουμε με νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές και οι οποίες θα λύνουν το πρόβλημα μία διαπαντός. Εύχομαι αυτά τα οποία συνιστούν σήμερα πρόβλημα να γίνουν αρχή της λύσης. Και γι' αυτό χρειάζεται η ενεργητική συμπαράσταση όλων όσων διακηρύσουν ότι συμφωνούν με την κυβέρνηση. Διότι αυτό έχουν δηλώσει σε όλους τους τόνους όλοι οι παράγοντες και οι εκπρόσωποι των ομάδων που συναντήθηκαν μαζί τους. Ελπίζω να τα εννοούν. Και αν τα εννοούν, ας τα κάνουν επιτέλους πράξη. Ζητάμε να δρομολογηθούν εξελίξεις. Για παράδειγμα, για το θέμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί την άλλη Τετάρτη. Όμως, αν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες, μπορούμε αυτά τα ζητήματα να τα δούμε με κατανόηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν λύνονται τα προβλήματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρώτον, δεύτερον, και βασικό, ότι εμείς αναμένουμε και για την μεθεπόμενη αγωνιστική, δηλαδή όχι για αυτή την Κυριακή, αλλά για την μεθεπόμενη, τις εισηγήσεις όπως ο νόμος απαιτεί της ΕΛΑΣ και της ΔΕΑΒ για να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Διότι όπως πολύ καλά ξέρετε, η παρέμβαση την οποία κάνουμε σήμερα γίνεται δυνάμει αυτών των εισηγήσεων, άνευ των οποίων, και το λέω για να το ξέρει ο ελληνικός λαός, το κράτος, η πολιτεία, ο κυρίαρχος θεσμός δεν μπορεί να επέμβει. Και ελπίζω να αντιλαμβάνεστε σε ποια θέση βρίσκεται η κυβέρνηση να παρακολουθεί όλες αυτές τις καταστάσεις και στην ουσία να δυσκολεύεται να πάρει μέτρα. Εξαντλούμε όμως όλες τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος
και αυτή τη στιγμή και θα τις εξαντλήσουμε και νομοθετικά. Κύριε Κοντονή, πιστεύετε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να κάνει αυτοκάθαρση μόνο του και αυτά τα προβλήματα είναι τουλάχιστον 20-30 χρόνια. Μπορούν τα ίδια πρόσωπα που δημιουργούν τα προβλήματα να λύσουν και το θέμα? Εγώ δεν πιστεύω στις αυτοκαθάρσεις και δεν πιστεύω στις αυτοκριτικές και γενικώς σε ό,τι μπαίνει μέσα το αυτό όταν συνδυάζεται με ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν ως κίνητρο το κέρδος. Διότι εδώ μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες οι οποίες κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία. Όμως όλοι πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στον νόμο και νομίζω ότι όλοι όσοι μέχρι σήμερα περιφρονούσαν τον νόμο και περιφρονούσαν τις αποφάσεις της πολιτείας και το κοινό περί δικαίου αίσθημα και τη λαϊκή απέτηση για κάθαρση στο ποδόσφαιρο για να υπάρχει ένα καθαρό πρωτάθλημα και μιλάω για πρωταθλήματα σε όλα τα σπορ και σε όλες τις κατηγορίες, αυτοί μπορούν να προσαρμοστούν και να αντιληφθούν ότι οι καταστάσεις ανοχής έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει για τον ελληνικό λαό. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις.